Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 30 Ιουνίου και ξεκινά αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Οργισμένοι είναι οι αγρότες των Βασιλικών. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα θερμοκήπια τους. Ζητούν την άμεση κατασκευή της περιφερειακής τάφρου. Σοβαρές ελλείψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Δηλώνουν πως δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Αντί για 380 λεωφορεία στην πόλη, κυκλοφορούν μόνο τα 280. Σύλληψεις για παιδική πορνογραφία και εκδικητική πορνογραφία στο διαδίκτυο. Ταυτοποιήθηκαν 30 θύματα. Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα έχει πυροδοτήσει, κυρίες και κύριοι, έντονες εσωκομματικές διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη Δευτέρα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει τον μεταβατικό επικεφαλής πρόεδρο. Με ενδιαφέρον αναμένεται το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι για την προεδρία του κόμματος. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ τη Δευτέρα μετά την ορκομοσία των βουλευτών αναμένεται να επιλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα ο νέος προσωρινός επικεφαλής. Η ονοματολογία για την ηγεσία του κόμματος, τον διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα, δίνει και παίρνει. Η επόμενη μέρα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρνει σκεπτικισμό για την ανασύνταξη και την ολική επαναφορά, ωστόσο οι διαδικασίες για την αλλαγή σελίδας πρέπει να τρέξουν σε μεγάλες ταχύτητες. Η πολιτική γραμματεία θα τρέξει τις συνεδριακές διεργασίες από τις οποίες θα προκύψουν και οι διαδικασίες εκλογής νέου προέδρου για το κόμμα. Εκεί θα αποφασιστεί ποια θα είναι η πρόταση για το συνέδριο, αν θα πρόκειται για ένα διαρκές συνέδριο, όπως λένε οι περισσότεροι, που θα αφορά πολύ σύντομες διαδικασίες για να τρέξει πολύ σύντομα και η εκλογή του προέδρου από τα μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική γραμματεία αναμένεται να συνεδριάσει εντός του Σαββατοκύριακου. Εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το συνέδριο του κόμματος και την ταυτότητα που αυτό θα έχει. Αν θα είναι έκτακτο, τακτικό ή διαρκές, κάτι που θα κρίνει και το ποιοι θα είναι οι σύνεδροι. Όπως αναμενόταν όμως, η ίδια ονοματολογία για τον επόμενο ή επόμενη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ξεκινήσει με τα ονόματα της Έφης Αχτσιόγλου και του Αλέξη Χαρίτση να είναι εκείνα που ακούγονται όλο και πιο συχνά. Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες ακούγεται πιο έντονα και εκείνο του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος βγήκε μπροστά στην περίοδο ανάμεσα στις δύο εκλογές, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μεμονωμένες υποψηφιότητες. Οι τελικές αποφάσεις είναι προς το παρόν αρκετά μακριά, όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που πιέζει το εσωτερικό της Κομουνδούρου και αυτό είναι η εκλογή νέου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, όσο και αν πιέζονται οι καταστάσεις και ο πολιτικός χρόνος είναι ασφιχτικός, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν από το Σεπτέμβριο. Οργισμένοι είναι, κυρίες και κύριοι, οι αγρότες των Βασιλικών, οι οποίοι είδαν τις καλλιέργειες και τα θερμοκήπια τους να καταστρέφονται από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες των προηγούμενων ημερών. Γεμάτοι παράπονο και απόγνωση, κάνουν λόγο για ανύπαρκτη προστασία των καλλιεργειών τους, λέγοντας με νόημα πως τρέμουν κάθε φορά που βρέχει. Μεταξύ αυτών που ζητούν είναι η άμεση χάραξη και κατασκευή της περιφερειακής τάφρου που θα δώσει λύση στο πρόβλημα και σιγουριά στους ίδιους ότι δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους εξαιτίας των πλημμυρών. Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις μεγάλες ζημιές στην κοιλάδα των Βασιλικών μετά τις πρόσφατες καταιγίδες, αφού επισημαίνουν έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και κάνουν λόγο για ανύπαρκτη προστασία των καλλιεργειών τους. Τα προβλήματα ήταν πολλά, γιατί έπεσε, εντάξει, έπεσε και μεγάλος όγκος νερού, αλλά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Δηλαδή, κάποια έργα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ πέρα δεν έχουν γίνει. Από εκεί, από την πλευρά του χωριού προσωρωτή, έπρεπε να έχει σχεδιαστεί, έχει μελετηθεί να γίνει μία τάφρος που να μαζεύει κάποια ποταμάκια που κατεβαίνουν από πάνω από το βουνό, να τα συγκεντρώνει όλα μαζί και να τα κατεβάζει όλα στο μεγάλο το ποτάμι. Με την αγανάκτηση, την οργή αλλά και το παράπονό τους να ξεχυλίζουν, οι αγρότες των Βασιλικών τονίζουν με έμφαση πως για μία ακόμη φορά, και ενώ εδώ και χρόνια ζουν καθημερινά με την αγωνία της επιβίωσης από τα υπέρογκα έξοδα και τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους, χτυπιούνται και από την πολιτική του Δήμου, της περιφέρειας και της κυβέρνησης που, όπως λένε οι ίδιοι, βάζει τις ανάγκες τους στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Φανταστείτε τώρα με το κόστος παραγωγής που είναι στα ύψη αυτή την εποχή, λόγω του πολέμου και αυτά, να πάθεις και μια τέτοια ζημιά. Δηλαδή σε τελειώνει στην ουσία. Δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι εύκολα μετά. Ναι. Έχετε που, δηλαδή τα είχατε χύμα, ήρθαν και τσουβαλάτα που λέμε, να το πούμε έτσι λίγο λαϊκά.
Άμπραβο, άμπραβο. Δηλαδή τα είχαμε όλα, μας ήρθε και αυτό. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών, Αλέξανδρος Μουστάκας, επισημαίνει ότι αποδεικνύεται περίτρανα πως δεν φταίνε τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο υποδομής που να προστατεύει τις καλλιέργειές τους, τις μονάδες τους, τα θερμοκήπια και το βιός τους. Αυτό δεν έχει γίνει. Και αυτό έχει αποτέλεσμα με το μεγάλο όγκο νερού να πλημμυρίσουν καλλιέργειες εκεί πέρα. Mm-hmm. Να μην μπορεί το νερό να φύγει, να πάει στο μεγάλο το ποτάμι. Και έμεινε στάσιμο σε κάποια σημεία και πέρασε και μέσα από θερμοκήπια και από καλλιέργειες και έκανε ζημίες μεγάλες σε εκείνο το σημείο. Άρα καταστροφή όλη και για κάποιους αγρότες της περιοχής. Εκεί ναι, ήταν ειδικά για τα θερμοκήπια μέσα που μπήκε νερό, είναι καταστροφή αυτό. Και μέσα στο χωριό από εκεί πάλι είχαν προβλήματα. Μπήκανε σε ένα σημείο που κατεβάζει ο δρόμος του χωριού, τώρα κατεβάζει λασπόνερα. Για πολλά λασπόνερα, τώρα όχι για λίγα. Και έχουν επιχειρήσει άνθρωποι γύρω-γύρω, σπίτια και όλα αυτά. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα δεν επιτρέπεται μέσα στο χωριό το 2023 να κατεβαίνει ποτάμι. Τόσο ο κύριος Μουστάκας, όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του λένε με νόημα πως όπως υπερχείλησαν τα νερά, έτσι έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό η υπομονή τους. Αυτό ακούω. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Δεν έγινε φέτος. Συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, υπάρχουν σημεία στο χωριό που με βροχές απαιτεύεται νερό και καταστρέφονται καλλιέργειες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αγρότες της περιοχής τρέμουν και μόνο στην ιδέα μιας βροχής, αφού τα ίδια ρέματα ξεχυλίζουν εδώ και δεκαετίες. Με δύο ψυχάλες γίνονται λίμνη όλα τα βασιλικά, θέτοντας σε κίνδυνο όλους μας, λέει με απόγνωση ο κύριος Μουστάκας. Ναι, σίγουρα. Καταρχήν εκείνη τη μέρα που έβριχε τρεις μέρες ενδεχόμενα, άμα έριχνε μια δυνατή βροχή το βράδυ ή μετά, ας πούμε, με τις επόμενες ώρες, που υπήρχε κίνδυνο να πλημμυρίσει και το χωριό. Ναι. Γιατί και πολλά ρεματάκια μέσα στο χωριό τα βλέπω είναι γεμάτα χορτάρια, είναι κλειστά. Γενικά δεν υπάρχει αντιπλημμυρικό σχεδιασμό στο χωριό. Οι αγρότες των Βασιλικών διεκδικούν να γίνει άμεση καταγραφή των ζημιών σε γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες και καλλιέργειες και να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες, να γίνει άμεση και πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών σε υποδομές, να υπάρξει άμεση διάνοιξη του ρέματος Ξερολάκη και να γίνει η χάραξη και κατασκευή της περιφερειακής τάφρου. Επιστολές στους βουλευτές εδώ πέρα της Β' Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις. Έχω ακούσει ότι κάποιοι αγρότες θα ετοιμάζονται να κάνουν και εξώδικο προς τον υπεύθυνο που έπρεπε να κάνει αυτό το. Να ψάξουν να βρουν ποιος έπρεπε να κάνει αυτή την τάφρο για να μην έρχονται τα νερά στις καλλιέργειές σου εκεί μες στο χωριό, σε εκείνη τη μεριά του χωριού. Αυτό που τονίζουν είναι πως τα έργα αυτά είναι απαραίτητα να γίνουν και μάλιστα όσο πιο σύντομα γίνεται, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα ανησυχούν σε κάθε βροχή αν την επόμενη μέρα θα έχουν καλλιέργειες, θερμοκήπια, δρόμους να πάνε και σπίτια να μείνουν. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα, καθώς σε τρεις μήνες έχουμε εκ νέου κάλπες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Δήμος Δέλτα, μετά την ανακοίνωση της εκ νέου υποψηφιότητας του νυν Δημάρχου και την αποχώρηση του κυρίου Γιώργου Γλώσση από την διοίκηση του Δήμου. Μαζί μας είναι απόψε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τις εξελίξεις και κυρίως την επόμενη μέρα ο Δήμαρχος Δέλτα, ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Είμαι εδώ για να τα εξηγήσουμε όλα, αναλυτικά. Αναλυτικά, και θέλω να σταθώ σε κάτι που συζητούσαμε πριν βγούμε στον αέρα, ότι πριν μερικούς μήνες, όταν τα λέγαμε πάλι εδώ, για εσύ είχα ρωτήσει, το σκεφτόσασταν. Σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Και να σας πω το εξής, ότι έχω την εξής άποψη εγώ, ότι όταν ασχολούμαστε με τα κοινά θα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και δεν θα πρέπει να βάζουμε είτε την προσωπική μας ματαιοδοξία, είτε τη φιλοδοξία μας ή ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι, ακόμη και την ιδιοτέλειά τους, πάνω στην προσφορά. Γιατί θεωρώ ότι η συμμετοχή στα κοινά και κυρίως στην αυτοδιοίκηση πηγάζει μέσα από την αυθόρμητη προσφορά που πρέπει να έχει ένας πολίτης, γιατί έχει την αμεσότητα της παραγωγής έργου. Παρόλο που υπάρχουν δυσχέρειες στην παραγωγή έργου λόγω υποστελέχωσης των Δήμων και λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αυτό που με απασχολούσε πάρα πολύ ήταν η επόμενη μέρα. Όχι η προεκλογική μάχη, αλλά πώς θα διοικήσω την επόμενη μέρα, με ποιους συνεργάτες και πάρα πολύ περισσότερο με τις υπηρεσίες που, όπως σας είπα, είναι υποστελεχωμένες. Έχουμε ένα Δήμο με 5 μηχανικούς και 3 οικονομολόγους. Τα χρόνια των μνημονίων δεν επέτρεψαν να έρθουν επιστήμονες και στελέχη, δεν γίνανε προσλήψεις. Ανταυτού συνταξιοδοτήθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες
Και χθες, μάλιστα, άλλοι δύο πολύτιμοι συνεργάτες μετά από 30 χρόνια αναντικατάσταση προϋπηρεσίας στην αυτοδιοίκηση. Φτωχαίνει η αυτοδιοίκηση. Και αυτό συνοδεύτηκε και από λάθη της προηγούμενης διοίκησης που συνένεσαν για να φύγουν 9 μηχανικοί από το Δήμο. Άρα, αποδεκατίστηκε η τεχνική υπηρεσία. Και όταν ένας Δήμος δεν έχει τεχνική υπηρεσία, δυσκολεύεται πολύ στην παραγωγή έργου. Αυτό ήταν η βάσανο που έπρεπε να ξεπεράσω. Το δεύτερο στοιχείο ήταν, και όταν το ξεπέρασα αυτό εδώ, με την συνδρομή, να το πω έτσι, συνεργατών. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι ο Δήμαρχος θα πρέπει να είναι ο τελευταίος που θα πει «κατεβαίνω στις εκλογές». Διότι στην Ελλάδα έχουμε μάθει τα πρώτα 2 χρόνια της διοίκησης να λένε όλοι «Α, εκτελείς έργα του προηγούμενου Δημάρχου» και τον 1 χρόνο πριν τις εκλογές να λένε «μας τα κάνεις προεκλογικά». Άρα συμπυκνώνεται ουσιαστικά κατά τον πολίτη, την λαθεμένη αυτή αντίληψη, η αυτοδιοικητική περίοδος σε ένα έτος. Αυτό ήθελα να το αποφύγω. Και προσπάθησε όσο το δυνατόν να τραβήξω την προς τα πίσω, δηλαδή πιο κοντά στις εκλογές, την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου. Αυτοί ήταν οι λόγοι που με συγκράτησαν. Και φυσικά, όταν το αποφάσισα, ζήτησα από όλους τους συνεργάτες μου, από όλους τους συμμετέχοντες στη διοίκηση, γιατί έχουμε μία διοίκηση η οποία απαρτίζεται από 4 παρατάξεις. Δυστυχώς. Από όρια της απεισαναλογικής. Ακριβώς. Προφανώς, όταν ο δικός μας ο Δήμος έχει 33 έδρες και εγώ έχω εκλέξει 7 δημοτικούς συμβούλους και οι θέσεις διοίκησης μόνο είναι 12, θα έπρεπε να συνεργαστώ για να υπάρχει αποτελεσματικότητα έργου. Και γνωρίζετε τι σημαίνει Δήμος Δέλτα, με πολλαπλά προβλήματα, τα οποία δεν είναι προβλήματα τα περισσότερα της αυτοδιοίκησης, αλλά και δικά μας προβλήματα. Οπότε έπρεπε από την επόμενη μέρα να υπάρχει μια αποτελεσματική διοίκηση. Και αυτό ζητάει ο πολίτης. Άρα θα έπρεπε να συμπυκνώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια ενιαία κατεύθυνση και να βρούμε ένα μοντέλο διοίκησης. Όταν το βρήκαμε, προέκυψε και ο COVID, ξέρετε, αυτοδιοικητική περίοδο, και στη συνέχεια μας ήρθε και ο πόλεμος με την ενεργειακή κρίση, μας τίναξε διαγωνισμού στον αέρα. Άγωνους, γιατί οι μελέτες είχαν γίνει με τιμές προπολέμου. Οπότε είναι μια αυτοδιοικητική περίοδος πολύ δύσκολη, όπως το ομολογούν και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Αυτό λοιπόν εγώ ζήτησα από τους συνεργάτες, που ήταν 3 χρόνια μαζί μου, το Σεπτέμβρη που έκανα την επανατοποθέτηση των μελών της διοίκησης, όποιος έχει μια διαφορετική άποψη ή θέλει να ακολουθήσει μια δική του πολιτική διαδρομή. Είναι θεμητό και δημοκρατικό να το πει, ώστε να μην το συμπεριλάβω στη διοίκηση. Και ξέρετε, κύριε Ραϊλογλου, δεν το έκανα γιατί από εγωιστικούς λόγους, κοίταξε, αφού δεν θα έρθεις μαζί μου, εγώ δεν σου δίνω τον τίτλο και το ρόλο του αντιδημάρχου ή του πρόεδρου του οργανισμού. Το έκανα διότι όταν ένας συνεργάτης έχει στο πίσω μέρος του εγκεφάλου του μία άλλη κατεύθυνση, τότε δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Διότι και για τον ίδιο θα είναι δύσκολο και προφανώς και για μένα και για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Έτσι λοιπόν το ρώτησα. Ουδής μου απάντησε καταφατικά ότι έχει στο μυαλό του μία άλλη κατεύθυνση. Και πολύ περισσότερο να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό το επανέλαβα όταν πήρα την απόφαση για να συμμετέχω στις επικείμενες εκλογές. Το έκανα πριν περίπου 1,5 μήνα. Τους ξανασυναντηθήκαμε όλοι μαζί και τους ξαναρώτησα αν έχουν έστω και τώρα μία άλλη άποψη. Και αν την έχουν, να παραιτηθούν και να λύσουμε τη συνεργασία μας μετά από 3 χρόνια και 10 μήνες εν ώψη. Μετά από 2 μήνες. Φτάσαμε 3 μήνες πριν τις εκλογές. Και 2 μήνες για την κατάρτιση ψηφοδελτίων. Στους 31 Αυγούστου. Γιατί κλείνουμε, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό μας ότι 31 Αυγούστου θα πρέπει να κλείσουν ψηφοδέλτια και μάλιστα στους καποδιστριακούς δήμους, στους καλλικρατιακούς δήμους, το γνωρίζετε, επειδή είναι πάρα πολλές οι δημοτικές κοινότητες. Χρειάζονται ψηφοδέλτια το παρατάξει των 100 και τα 150 συμμετοχών των ενεργών πολιτών. Άρα λοιπόν τους το ξαεπανέλαβα. Κάνα δυο μου είπανε ότι σκεφτόμαστε και θα παραιτηθούμε. Πολύ ωραία, κανένα θέμα. Πέρασε 1,5 μήνας. Και δεν παραιτήθηκε κανείς. Δεν έχει παραιτηθεί κανείς. Κυκλοφορεί μια διασπορά ψευδών συκοφαντικών ειδήσεων στο περιβάλλον των συμπολιτών μου, που λέγονται διάφορα. Ο Ιωαννίδης δεν θα κατέβει, ο Δήμος διαλύεται, φεύγουν όλοι οι συνεργάτες και δεν υπάρχει ούτε μια παραίτηση. Αποφάσισα λοιπόν δημοσίως να ανοίξω την συζήτηση, γιατί ένα δημόσιο πρόσωπο πρέπει να τοποθετείται δημόσια και όχι επιλεκτικά ανάλογα με το ακροατήριο που βρίσκει. Άρα λοιπόν άνοιξα αυτόν τον διάλογο, πήρα πάλι εγώ την επιλογή, ώστε να προκαλέσω, αν τυχόν υπάρχει κάποιο τέτοιο γεγονός, δημοσίως να κατατεθούν οι παραιτήσεις. Το αποτέλεσμα,
Χθες διαπίστωσα μέσα από τα social ότι ένας ορθός, ένας συνεργάτης μου, ο κύριος Γλώσσης, ζήτησε να παραιτηθεί. Περιμένω και τυπικό στην παραίτησή του, γιατί Βεβαίως. Δεν την έχω λάβει ακόμα. Ανέβασε και αυτός μια ανάρτηση Βεβαίως. Αρκετά σκληρή εις βάρος σας, κύριε Δημήτρη. Ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ δέχομαι την κριτική. Διαφωνώ με αυτό που λέει, αλλά δέχομαι την άποψη ενός συνεργάτη, τη δέχομαι με την έννοια ότι έχουμε δημοκρατία. Αλλά αυτό που λέει, όχι. Έχει προηγηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και να σας πω κάτι. Για κάποιους συνεργάτες που ο καθένας θεωρεί ότι στο τομέα του πέτυχε, αλλά συνολικά η διοίκηση απέτυχε. Αυτό όλο το γεγονός με προκαλεί, να το πω έτσι, λίγο χαμόγελο και λίγο αμηχανία και έγκυται στα όρια, ας πούμε, της, να το πω, της ευθυμιμότητας. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Εδώ υπάρχει μια διοίκηση. Ο δήμαρχος πετυχαίνει όταν οι συνεργάτες το έχουν πετύχει. Και είναι πολύ λογικό. Αν είναι πετυχημένοι όλοι οι συνεργάτες, τότε και ο δήμαρχος είναι πετυχημένος. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάθε συνεργάτης να λέει: εγώ πέτυχα, ο διπλανός μου απέτυχε και ο δήμαρχος απέτυχε. Υπάρχει κάτι για το οποίο λέτε μέα κούλπα? Ναι. Το λέω διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ, να το πω, με την καθαρότητα στις σκέψεις. Αυτό που σκέφτομαι θα το πω και αυτό που πιστεύω θα το υπερασπιστώ με πάθος. Είμαι γενικώς ήρεμος άνθρωπος, πολύ αισιόδοξος και έχω και μια αστική ευγένεια. Αλλά όταν πάρω την απόφαση στο θέμα του δικαίου, της εντιμότητας και της ειλικρίνειας, είμαι κάθετος. Αυτό εδώ δεν το ανέχομαι. Όπως αυτή τη συμπεριφορά έχω εγώ απέναντι και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη στους συμπολίτες μου που με δώσαν το δικαίωμα να ασκώ τη διοίκηση στο Δήμο Δέλτα, έτσι απαιτώ και από τους συνεργάτες μου που τους εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μας και εγώ τους τίμησαν δίνοντάς τους ένα ρόλο, γιατί γνωρίζετε ότι ο Δήμαρχος διορίζει τους συνεργάτες του. Έτσι είναι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης. Να είναι ευγνώμονες πρώτα στους συμπολίτες και στη συνέχεια να είναι ειλικρινές μαζί μου. Όχι ευγνώμονες, ειλικρινές. Μια αναγκαστική διοίκηση συμβασμών, θα λέγει κανείς, κύριε Δήμαρχε, λόγω της απλής αναλογικής. Και το λέω ότι έχω κάνει έκπτωση και κάποιους συμβιβασμούς στο θέμα της συνεργασίας, στο θέμα της αποτελεσματικότητας του έργου, στο θέμα της ομοφωνίας ή κατά πλειοψηφίας των αποφάσεων. Να σας πω, κύριε Ωραέλογου, δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση, ούτε μία στις εκατοντάδες που πήραμε, που να την έχουμε χάσει σαν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό το λέω όχι πάλι για εγωιστικούς λόγους, για λόγους δικής μου πολιτικής συγκρότησης και φίας, το λέω με την έννοια της αποτελεσματικότητας και της συνεισφοράς στον πολίτη. Γιατί όταν όργανα δεν παίρνουν αποφάσεις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό εδώ. Οι καθυστερήσεις, οι γκρίνιες που υπάρχουν από τους συμπολίτες μας και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, άνοιξε αυτόν τον διάλογο, όποιος προκαλώ ακόμη και τώρα να παραιτηθεί. Δεν θέλω να πάω εγώ σε αποπομπές που θα αναγκαστώ να το κάνω στη συνέχεια, αλλά οφείλω σε αυτούς εδώ που στάθηκα εντύμως και ειλικρινώς απέναντί τους το ίδιο να πράξουν. Και δεν έχω καμία διάθεση, να το πω, ψηφοθυρική. Αν την είχα, θα στρογγύλευα όλα τα γεγονότα. Δεν τα στρογγυλεύω. Φυσικά, μέσα σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει και το θετικό ότι με μία παράταξη, την παράταξη Δήμος του Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου, με τη μόνη παράταξη που είχαμε κάνει προγραμματική σύγκληση, γιατί οι άλλοι δεν μου ζητήσανε προγραμματική σύγκληση, ενώ με την παράταξη του Αλέξανδρου και με τους νεαρά παιδιά που ήταν στην παράταξή του, κάναμε προγραμματική, χτίσαμε ένα κώδικα αξιών και αρχών και αυτόν πορευόμαστε. Άρα έχουμε τον ίδιο παρονομαστή. Και έτσι θα πάμε και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μη αποκλείοντας κανένα ενεργό πολίτη, κανένα φορέα του Δήμου μας που θέλει να συμμετέχει, αλλά διακατέχεται από αυτές τις αρχές, τις αξίες και τις περιφορές. Με τον κύριο Διαμαντόπουλο θα ενώσετε δυνάμεις, θα έχουμε μία παράταξη. Ήδη το έχουμε κάνει. Έχετε κάνει. Και ξεκινήσαμε, χθες ήταν η δεύτερη συνάντηση και έχω και κάτι άλλο. Στα Διαβατά, δεν κάνω. Στα Διαβατά, η οποία ήταν πολυπληθής, πάνω από 300 συμπολίτες μας και ήταν και μικρή αίθουσα. Περιμέναμε περίπου 200-250. Στρώσαμε 260 καρέκλες και τελικά ήταν και όρθιοι οι πολίτες που ήρθαν να μας ακούσουν. Έκανα μια εκτενή λογοδοσία και απολογισμό μόνο για τη Δημοτική Ενότητα της Ιωνίας και φυσικά ζήτησα την εμπιστοσύνη τους και, τη συμμετοχή τους στη νέα αυτοδιοικητική παράταξη που ξεκινήσαμε να τη χτίσουμε. Και θα την χτίσουμε πρώτα λογοδοτώντας τον πολίτη, γιατί ο πολίτης πρέπει να συμμετέχει, να κρίνει, να ελέγχει και να γνωρίζει, γιατί έτσι η κριτική του είναι και επικοδομητική. Και δεν είναι και πάρα πολύ ακραία. Και εγώ είμαι ανοιχτός σε αυτή την κριτική, ενώπιον, κοιτώντας στα μάτια και κατ' επέκταση
Του ζήτησα μετά τον απολογισμό τη συμμετοχή του σε αυτήν την προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Και την είδα ότι υπάρχει με μεγάλη αυρότητα, να το πω, και μεγάλη πίστη, και αυτό με συγκίνησε περισσότερο. Ήταν η δεύτερη, κύριε Ραϊλογλου, συγκέντρωση που κάναμε. Η πρώτη ήταν όμως κλειστή στελεχών, 80 στελεχών, στη Δημοτική Ενότητα Αξιού. Από εκεί ξεκίνησα και ξεκίνησα από τη μικρότερη. Ένα κορυφαίο έργο, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησα, γιατί εκεί πριν από 2 χρόνια είχα πει το εξής: αν και εγώ ως δήμαρχος δεν φέρω νερό, και το πήρα προσωπικά επάνω μου, πόσιμο νερό και διαυγές στους 7.000 συμπολίτες μου που ζουν σε αυτή την κοινότητα, απέχει 20 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και οι αγωγοί της ΕΙΑΔ περνάνε από τον Δήμο, αν δεν καταφέρω να κάνω και αυτό, που οι άνθρωποι όχι μόνο να πιούνε, αλλά και να λουστούν όταν δεν έχουν δερματοπάθειες από το υφιστάμενο νερό, δεν μπορούν να πιούνε, τότε κι εγώ δεν θα τολμήσω, έτσι, θα ντραπώ και δεν θα ξανακατεύω στις εκλογές. Το θυμήθηκαν και το θυμήθηκαν οι φίλοι και τα στελέχη. Κάναμε μια κλειστή, να το πω έτσι, όχι ανοιχτή συγκέντρωση, 80 στελεχών, όπου εκεί πέρα προέκυψε το 60% του ήδη του ψηφοδελτίου και φυσικά δώσαμε τα χέρια για μια κοινή πορεία και να προσκαλέσουμε και άλλους. Λογοδοσίες θα υπάρξουν και στα άλλα δημοτικά συμβούλια, στο πρότυπο που ακολουθήθηκε στα διαβατά. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο, θα κάνω απολογισμούς και λογοδοσία. Και να σας πω και κάτι, το γνωρίζετε πολύ καλά, ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση, είστε πολύ ενημερωμένος. Εγώ πέρσι, τον Ιούλιο, έκανα λογοδοσία δημάρχου εξάωρη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εξάωρη. Όταν με το COVID οι λογοδοσίες, καταλαβαίνετε, είχαν πάει πίσω. Παρ' όλα αυτά, έκανα εξάωρη λογοδοσία εφόλης της ύλης. Είχα κουραστεί, να το πω έτσι, να μιλάω. Και χθες ο απολογισμός μου κράτησε πάνω από μία ώρα. Διεξοδικός και αναλυτικός μόνο για τη δημοτική κοινότητα. Γιατί έχουμε να παρουσιάσουμε μελέτες, έργα και διαγωνισμούς που τρέχουν. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε, αλλά επειδή θέλω να κοιτάξω την επόμενη μέρα. Όταν ήρθε στην περιοχή σας, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την πίσω αυλή της Θεσσαλονίκης. Φρονώ ότι είχε δίκιο, διότι πραγματικά η Δυτική Θεσσαλονίκη και δύο Δήμους Δέλτα είναι εκτός. Έτσι ακριβώς. Είναι εκτός ενδιαφέροντος. Κάτω από τα ραντάρ. Κάτω από τα ραντάρ. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς, εάν οι πολίτες σας εμπιστευτούν ξανά, ώστε να δείξετε ότι υπάρχετε? Η εμπειρία, η αγωνιστικότητα και η μαχητικότητα θα είναι πολλαπλάσια την επόμενη περίοδο. Εγώ έχω να επιδείξω στους συμπολίτες μου περηφάνεια και αξιοπρέπεια. Διότι, αν θυμάστε που πληγήκαμε και σας συμβολίζω με συγκεκριμένες κινήσεις, ΔΥΠΑΕ, θυμάστε που υπάρχει μια επιπόλαια απόφαση του Προέδρου να κλείσει ένα τμήμα των ΔΥΠΑΕ και τα δύο να τα μετακινήσει σε μια όμορφη πόλη των Σερών. Ενώσαμε δυνάμεις, ήρθαν και άλλοι δήμαρχοι στο πλευρό μας, αποφεύχθηκε αυτό εδώ. Να σας θυμίσω τα πλευρικά διόδια. 3 έφοδοι γίνανε από τους αναδόχους της Εγνατίας για να εγκαταστήσουν πλευρικά διόδια. Παρ' όλα αυτά, πάλι με την συμπαράσταση συνδημοτών, τα αποσοβήσαμε. Να σας θυμίσω για το αποτεφρωτήριο πριν από 2 χρόνια. Τα 2, το ένα αποφεύχθηκε, που ήταν 150 μέτρα από την κοινότητα και από τα σπίτια της ίδου. Και να σας θυμίσω επίσης το κορυφαίο, που ενώσαμε δυνάμεις οι δήμαρχοι της δυτικής πλευράς να διεκδικήσουμε τη ΔΕΘ να έρθει στα δυτικά. Πρώτον, για να αποσυμφορήσουμε την πόλη, για να αυξήσουμε το κατακεφαλήν πράσινο σε μια πόλη που δεν έχει πράσινο, και κατά δεύτερον, να δώσουμε ανάπτυξη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Να πάει και ένα αναπτυξιακό έργο δυτικά, και δεν πειράζει. Έτσι ακριβώς. Το τελευταίο ήταν ο βιολογικός καθαρισμός των αστικών λιμάτων της πόλης πριν από 30 χρόνια. Και επίσης έχουμε ζητήσει και έχουμε διεκδικήσει επιτέλους να γίνει ένα μεγάλο συνεδριακό, ένα μεγάλο έργο στην δυτική πλευρά, στο οποίο θα συνοδεύεται και από μικρότερα έργα. Και να σας πω και κάτι, υπάρχει και το επιχειρηματικό πάρκο, υπάρχει και το παραθαλάσσιο μέτωπο, είναι πολύ μεγάλη και φιλότιμη προσπάθεια της περιφέρειας, την αναγνωρίζω, αλλά θέλει πολύ περισσότερα πράγματα για να σηκώσουμε μια περιοχή με καθιζήσεις, μια περιοχή η οποία είναι αυθεντικής ομορφιάς και εξαιρετικού κάλους, αλλά με τη χρόνια, να το πω, βιομηχανοποίηση και την άναρχη της περιοχής, έχει υποστεί πολλαπλές ζημίες. Θέλω πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, να δω τι θα κάνει η κυβέρνηση στο μεγάλο θέμα το οποίο άνοιξε. Μιλώ για την άτυπη βιομηχανική ζώνη. Έχει δεσμευτεί συγκεκριμένα πράγματα η κυβέρνηση. Για να δούμε. Όπως και για τον προαστιακό. Όπως και για τον προαστιακό. Αλλά, κύριε Ραϊλογλου, ήρθε η ώρα των πράξεων. Τώρα τελείωσαν οι εκλογές. Και προαστιακός που να συνδέεται το ΔΥΠΑΕ. 21.000 φοιτητές να μπορούν να έχουν μέσω σταθερής τροχιάς και να μην στηβάζονται στα λεωφορεία. Είναι ντροπή αυτό εδώ.
Είναι ντροπή. Δηλαδή, ξεπερνάει την αξιοπρέπεια του πολίτη που εργάζεται στα δυτικά, που μένει στα δυτικά ή που φυτά στα δυτικά. Και αυτό για μένα είναι η κορονίδα και η επιτομή, να το πω, τη προσπάθεια που θα κάνουμε. Και γνωρίζετε πολύ καλά, έχω δώσει συνεντεύξεις σε εσάς και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ότι σε τέτοια ζητήματα είμαι άκαμπτος. Δεν έχω ούτε κομματικές εξαρτήσεις, ούτε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Δεν ζήτησα και δεν ζητάω χρήσμα από κανένα κόμμα. Γιατί θεωρώ ότι οι αυτοδιοικητικοί που θέλουν χρήσματα από τα κόμματα, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, είναι πολιτικά ανάπηροι, εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθώ, και κοινωνικά, να το πω, ανεπαρκείς. Και τότε ψάχνουν τα κόμματα ή τα συμφέροντα για να τους κάνουν τα ψηφοδέλτια. Κύριε Δήμαρχε, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε δοκιμαστική λειτουργία αναμένεται να τεθεί τον Ιούλιο το σύστημα ραντάρ πυρανίχνευσης στο ΣΕΙΣΟΥ. Η πλήρης λειτουργία του και η κάλυψη του περιαστικού δάσους της πόλης θα έχει ολοκληρωθεί έως τον επόμενο Νοέμβριο. Ολοκληρώνονται σύντομα οι καταστάσεις για την τοποθέτηση των δύο ραντάρ άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς του ΣΕΙΣΟΥ. Το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει σήμερα η Atlas Τηλεόραση δείχνει την εξέλιξη των εργασιών. Συγκεκριμένα στα καθορισμένα σημεία εντός του περιαστικού δάσους, το πυροφυλάκιο 1 και το πυροφυλάκιο 2, έχουν κατασκευαστεί τα κύμπο και ανεγέρθηκαν οι πυλώνες όπου θα τοποθετηθούν τα ραντάρ. Έχει ξεκινήσει ήδη η τοποθέτηση και του δεύτερου πυλώνα. Σε αυτή τη φάση τώρα αναμένουμε λίγο την ηλεκτροδότηση να έρθει από τον ΔΔΕ, γιατί είναι δύο σημεία που καταλαβαίνετε μέσα σε δασική έκταση τα οποία δεν είχαν ρεύμα. Θεωρούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα τελειώσει και η ηλεκτροδότηση, έτσι ώστε να ξεκινήσει η τελική τοποθέτηση των ραντάρ και η δοκιμαστική τους λειτουργία σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στις μέρες τώρα του Ιουλίου θα γίνει και η περίφραξη των δύο σημείων που έχουν τοποθετηθεί οι πυλώνες του ραντάρ, έτσι ώστε να υπάρχει και η σχετική ασφάλεια. Οπότε θεωρούμε μέσα στον Ιούλιο να έχουμε τις δοκιμαστικές ενέργειες της εταιρείας, έτσι ώστε να ξεκινήσει και το σύστημα να λειτουργεί. Το τρίτο ραντάρ θα είναι κινητό και θα μπορεί να συνδράμει επικουρικά στα δύο σταθερά ραντάρ. Αυτό βέβαια θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, μέσα στο Νοέμβριο. Το τρίτο ραντάρ θα είναι κινητό, το οποίο θα μπορεί να συνδράμει επικουρικά στα άλλα δύο σε περίπτωση που υπάρχει κάποια δυσκολία στο σήμα. Το οποίο πηγαίνει σε όποιο σημείο θα θέλουμε του ΣΕΙΣΟΥ για να πάρουμε κάποιες μετρήσεις και κάποιες πληροφορίες περαιτέρω. Yeah. Θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, μέσα στον Ιούλιο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε εικόνα, αλλά η πλήρης κάλυψη του ΣΕΙΣΟΥ, τα 30.000 στρέμματα, θα είναι τέλος του έτους, από ό,τι μας ενημέρωσε η εταιρεία. Τα τρία ραντάρ σχεδιάστηκαν να τοποθετηθούν σε τέτοια σημεία ώστε να βλέπουν όλη την έκταση του περιαστικού δάσους. Θα είναι συνδεδεμένα μέσω ειδικού λογισμικού με το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου και θα μεταδίδουν τα δεδομένα, όπως το ακριβές στίγμα της πυρκαγιάς. Θα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, άρα και τις νυχτερινές ώρες θα μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα και με υπέρυθρες. Αυτοδιοικητική, κυρίες και κύριοι, η συζήτησή μου και με τον επόμενο προσκεκλημένο μου. Συζητάμε για το παρόν και κυρίως για την επόμενη ημέρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τον κύριο Σάβα Χαλιαμπάλια, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Χαλιαμπάλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς πάει ο αγώνας? Σαν αγώνας. Σαν αγώνας. Αγώνα. Είχαμε εξελίξεις, καθώς πριν από μερικές ημέρες ο κύριος Γιώργος Οφανός ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του. Το αναφέρω αυτό καθώς έχετε ήδη δηλώσει την πολιτική σας συμπόρευση. Ποιοι είναι οι στόχοι της επόμενης ημέρας, τι θα δούμε λοιπόν από το συνδυασμό το επόμενο χρονικό διάστημα? Θα δούμε μια κινητοποίηση του συνδυασμού «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον» με μπροστάρι τον Γιώργο Ορφανό, και από εκεί και πέρα φυσικά θα αρχίσει πλέον ο οργασμός των επισκέψεων, ο οργασμός των προτάσεων, επίσημα πλέον, και ευελπιστούμε ότι θα πείσουμε τους δημότες της Θεσσαλονίκης να μας υποστηρίξουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Να αλλάξει κάτι σε αυτήν την πόλη. Ναι. Αυτό πρέπει να αλλάξουν πολλά, κύριε Χαλιαμπάλια. Ας ξεκινήσουμε σκαλοπάτι. Σίγουρα καθαριότητα είναι ένας τομέας ο οποίος δυστυχώς πονάει. Δυστυχώς λέω, γιατί ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία ήδη έπρεπε να τα είχαμε ξεπεράσει σαν πόλη. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι μια μεγάλη γάγκρενα της πόλης μας, και πάρα πολλά προβλήματα, η τουριστική αξιοποίηση,
το να μπορέσουμε να γινόμαστε θελκτικοί ή να γινόμαστε πολύ φιλικοί στους τουρίστες που επισκέφτονται την πόλη μας. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτά όλα θα έχουν ως αντίκτυπο μια φιλική πόλη, το οποίο θα είναι φιλική πόλη φυσικά και για τους δημότες. Τουρίστες λέτε τώρα, το είχαμε θίξει αν δεν κάνω λάθος και την προηγούμενη φορά, ναι. Ασφαλώς καλοδεχούμενοι οι τουρίστες, αλλά τι βλέπουν στην πόλη, κύριε Χαλιαμπάλια, οι τουρίστες? Διαβάσαμε την πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Ξενοδόχων, μας βγάζουν κίτρινη κάρτα οι επισκέπτες της πόλης για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στο Δήμο, δηλαδή καθαριότητα, προσβασιμότητα, δημόσιες τουαλέτες. Δημόσιες τουαλέτες, μπράβο. Είναι δημόσιες τουαλέτες, πραγματικά είναι μια κατάσταση την οποία εγώ εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια το έχω σημαδέψει αυτό το σημείο, για το λόγο του ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί για μας ίσως τέλος πάντων να μην είναι τόσο πολύ σπουδαίο. Είναι όμως πολύ σημαντικό πρώτα για τους τουρίστες, αλλά εγώ πάω και ένα βήμα παρακάτω που λέω για τους ήδη δημότες Θεσσαλονίκης. Πραγματικά πριν από λίγο καιρό μου έχει πάρει ένας ηλικιωμένος, ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος ήταν απειβδισμένος, είχε βρει το τηλέφωνό μου, τέλος πάντων μέσω Facebook μου είχε στείλει ένα μήνυμα, τον πήρα τηλέφωνο. Σχεδόν πικραμένος ο άνθρωπος μου είχε πει: κύριε Χαλιαμπάλια, λέει, σας παρακαλώ, λέω, κοιτάξτε, λέω, αυτό το πράγμα, λέω, ήδη εδώ και 3-4 χρόνια, λέω, το δείχνω, το καταδείχνω. Λέει, λέω, πρέπει να πάρετε, λέω, στο Δήμο. Έχω πάρει στο Δήμο, λέει, και πραγματικά με έχουν πει, λέει, ακούστε, λέει, να πάω, λέει, στο Λευκό Πύργο, λέει, που λειτουργούν οι τουαλέτες. Μα εγώ, λέει, κάθομαι στο πέμπτο διαμέρισμα. Χρειάζομαι σε εκείνο το σημείο. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε, κύριε Χαλιαμπάλια, ότι η προτεραιότητά σας όσον αφορά στον συνδυασμό με τον οποίο κατέρχεστε θα είναι η καθημερινότητα. Καθημερινότητα, μπράβο. Ξεκινάμε πρώτα την καθημερινότητα. Βασικά. Βασικά την καθημερινότητα, από τα σκουπίδια, από την από την κυκλοφορία, τη μεγάλη κυκλοφορία. Αυτός ο ποδηλατόδρομος που έχει γίνει στη Νίκη είναι ένας τραγικός ποδηλατόδρομος, ο οποίος έχουμε και την άλλη φορά έχουμε πει ότι θα πρέπει να φύγει, δημιουργεί μόνο προβλήματα, πολλά προβλήματα και δεν λύνει. Έχει δημιουργήσει περισσότερα από ό,τι έχει λύσει. Έχουμε πει την πρότασή μας, η οποία είναι Σαββατοκύριακα να πεζοδρομείται η Λεωφόρο Νίκης και από εκεί και πέρα τις καθημερινές να είναι στην παλιά του θέση όπως ήταν στο πεζόδρομο. Να μείνουμε λίγο στην παραλία, κύριε Χαλιαμπάλια, καθώς διαβάσαμε πως πριν μερικές ημέρες υπεγράψαν τα σχετικά, προχωρά, όπως όλα δείχνουν, προχωρά η επέκταση του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία της πόλης. Είναι μια κίνηση που σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι? Όχι. Είναι όχι ημίμετρο, είναι ένα πράγμα το οποίο στην ουσία κοροϊδεύει την πόλη, γιατί η πόλη πλέον ασφικτιά, η πόλη θέλει να επεκταθεί. Δεν γίνεται, το έχουμε πει και την άλλη φορά κύριε Ραϊλογλου, δεν γίνεται το 1904 να έχουμε την ίδια παραλία. Δηλαδή οι Τούρκοι που ήταν στο 1904 είχαν κάνει την τελευταία επέκταση, αν όχι επέκταση, τέλος πάντων αναμόρφωση της παραλίας, και από εκεί και πέρα, από το 1904, σήμερα έχουμε 2023, και ευελπιστεί ένας δήμαρχος σήμερα να πει θα βάλω, λέει, ένα ξύλινο ντεκ. Πού θα βάλεις ξύλινο ντεκ? Ξύλινο ντεκ θα βάλεις στη θάλασσα. Ξύλο και μέταλλο στη θάλασσα. Αυτό μέσα σε 10-15 χρόνια να το φάει η Σαπίλα και η Αλμύρα. Και πάλι ύστερα, δηλαδή τζάμπα λεφτά θα μπουν εκεί για να γίνει τι, μια επέκταση 5 μέτρων. Τι θα γίνει με τα 5 μέτρα? Εδώ η πόλη θέλει να γίνει μια πρόσκοση. Να προχωρήσει προς την πέστη θάλασσα. Τουλάχιστον 50 μέτρα. Τουλάχιστον 50 μέτρα. Νομίζω είχαμε συζητήσει και για τη δημιουργία ενός υπόγειου πάρκινγκ. Υπόγειο πάρκινγκ και από πάνω. Έχω δει στο Facebook τώρα, έτσι πως βλέπουμε κάτι εικόνες, από έναν δρόμο, νομίζω στο Ντίσελντοφ ήταν. Έδειχνε έναν δρόμο του 1990, ο οποίος ήταν δίπλα σε ποτάμι ήταν, εντάξει. Το οποίο είχε δρόμους κανονικά με αυτοκίνητα και σήμερα το 2023 όλος εκείνος ο δρόμος έχει γίνει πάρκο. Πάρκο και πεζόδρομοι για τους ανθρώπους. Δεν ξέρω βέβαια που πήγανε τα αυτοκίνητα. Βέβαια οι Γερμανοί έχουν μια καταπληκτική ικανότητα να εξαφανίζουν τα αυτοκίνητα, το οποίο εμείς ακόμα δεν την έχουμε ανακαλύψει, που είναι από κάτω ας πούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές η τάση βλέπετε ότι
δίνει φυσικά με κόστος, δεν το συζητάμε. Η τάση είναι γενικά να δίνεις χώρο στον κόσμο να χαίρεται το δημόσιο χώρο. Μπράβο. Το δημόσιο χώρο. Αυτό είναι. Όλη η ιστορία εκεί είναι. Οπότε τώρα με το που θα κάνει ένα ντεκ των 5 μέτρων, το μόνο που θα κάνει είναι να εγκλωβίσει την πόλη για τα επόμενα 20-25 χρόνια. Γιατί ασφιχτιά η πόλη. Η πόλη θέλει να επεκταθεί. Δεν γίνεται. 120 χρόνια φτάνει. Να αλλάξουμε λίγο. Μάλιστα. Ξέρετε, διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα δελτίο τύπου το οποίο αναρτήσατε, κύριε Χαλιαμπάλη, αναφορικά με τις δομές. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Μιλούμε για τις δομές των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από ό,τι ξέρω, ο Δήμος έχει μία δομή. Ναι, μία δομή. Όπου υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αναδεικνύεται, κύριε Χαλιαμπάλια. Κοιτάξτε, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ακριβώς τι γίνεται με αυτές τις δομές. Οι δομές αμαία ήταν. Αλλά με το που άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μία μητέρα ενός παιδιού, πραγματικά την συγκλονίστηκα. Βγήκε η γυναίκα και έτσι όπως μιλούσε, πραγματικά φαινόταν ότι μιλούσε από την ψυχή της. Έλεγε τον πόνο της, έλεγε αυτό που περνάει, το οποίο αυτό που περνάει τι είναι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή με μία δομή αμαία, γδάπ ήταν, για μικρά παιδιά, γδάπ αμαία ήταν, η οποία έχει δυστυχώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης ένα, ενώ ο Δήμος Σικαιών που έχει 5 φορές λιγότερο πληθυσμό, έχει 3. Και βγήκε η γυναίκα και το είπε. Φυσικά αυτό εδώ δεν μπορώ να. Δεν θέλω ούτε να λαϊκίσω, ούτε θέλω, ξέρω εγώ, να φωνάξω. Απλώς πραγματικά ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι εδώ το μείζον είναι, κύριε Χαλιαμπάλια, για να προσθέσω στον συλλογισμό σας, πως δεν φτάνει ότι είναι ένα, είναι και σε όροφο. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι ακατάλληλο. Όχι. Αν κάτι χτύπα ξύλο, ναι, 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 πούμε. Όχι, όχι, το θέμα ήταν. Ναι. Το θέμα ήταν ότι πραγματικά βγήκε η γυναίκα και είπε ότι θα κλείσει γιατί είναι ακατάλληλο. Μα. Φανταστείτε, είναι ένα έχουμε και αυτό ακατάλληλο. Και ενώ πήγε, έκανε διαμαρτυρίες στο Δήμο, εντούτοις ο Δήμος δεν έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει, ούτως ώστε τουλάχιστον τη συγκεκριμένη του περιπτώση να μεταφερθεί, τέλος πάντων να κάνει κάτι. Ένας χώρος, σε μπράβο, ναι. Και ήταν στη συζήτηση για την ακίνητη περιουσία. Και θυμάμαι, είχε βγει η γυναίκα και είχε πει ότι, κοιτάξτε, ακούω ότι έχετε 300 ακίνητα. Ένα ακίνητο. Δεν μπορείτε με αυτό εδώ πέρα, λέει, να αξιοποιηθεί προς όφελος. Έλεος. Τουλάχιστον κάτι θα υπάρχει. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει καλή πρόθεση. Αν υπάρχει καλή πρόθεση, όλα γίνονται. Είχαμε μερικές ημέρες πριν μια δημοσκόπηση από την εταιρεία Opinion αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των δημοτών στη Θεσσαλονίκη για το έργο του δημάρχου, του κυρίου Ζέρβα. Διαβάζω μόλις το 28% των δημοτών ικανοποιημένοι. 28, εγώ νομίζω 23 ήταν, αλλά. 23. Ναι, έχω την εντύπωση ότι αλλά και 28 πάλι καλά είναι. Δεν το λες και μεγάλο. Όχι, όχι, τεράστιο είναι. Τεράστιο είναι για αυτά τα δεδομένα τα οποία έχει περάσει τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτά που διαβάζουμε συνέχεια στα social media και γενικά η τάση που έχει η πόλη, η περιραίουσα που λέμε ατμόσφαιρα, εγώ πραγματικά τώρα το 28 ή το 23 μου φαίνεται πολύ. Ίσως είναι κάποιοι οι οποίοι δεν είναι πολύ ενημερωμένοι, κάποιοι οι οποίοι έχουν λύσει κάποια προβλήματα, κάποιοι οι οποίοι, ξέρω εγώ, έχουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, είναι ένα ζήτημα. Και πάνω σε αυτό, παρουσίασε ο κύριος Ζέρβας έναν διαδραστικό χάρτη έργων που έχουν γίνει στην διάρκεια της θητείας του. Πώς διαβάσατε εσείς αυτή την πρωτοβουλία? Εντάξει, είναι για να. Εντάξει, είναι αστεία πράγματα. Εντάξει. Είναι αστεία πράγματα. Τώρα, ασφαλτοστρώσεις. Πήρε κάποια οικόπεδα τα οποία ήταν αυτά που έπρεπε να τα κάνει εδώ που τα λέμε από την αρχή. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν εύκολα έργα. Ένας χώρος ο οποίος μια παλιά ασφαλτόστρωση να την καθαρίσει λίγο και να βάλει μια καινούρια. Και μιλάω για το πάρκινγκ το οποίο είναι στην παραλία εκεί πέρα, στο Μέγαρο Μουσική, το οποίο ήταν το κακό του, το χάλι είχε. Και εγώ προσωπικά είχα συναντηθεί με τον κύριο Κυριζίδη, γιατί τέλος πάντων είχαμε γνωριστεί και λοιπά, και το είχα θέσει από την αρχή της θητείας. Εσύ το λέω, δεν είναι τίποτα. Είναι εύκολη δουλειά. Αφού είναι στρωμένο. Είναι στρωμένο. Θέλει ένα καθάρισμα λίγο και από εκεί πέρα τουλάχιστον πάνε, κάντε και άντε, άμα βγουν κάποια κεφάλαια, κάντε μια πολύ σοβαρή δουλειά.
Πήγαν και μου κάνανε πάρκινγκ ποδηλάτων. Αυτό, ναι. Τι ήταν αυτό το πράγμα πάλι. Πάρκινγκ ποδηλάτων. Δηλαδή, δώσα ένα σωρό λεφτά και μου κάνανε. Αυτά είναι τα έργα. Το έργο είναι το ποδηλατόδρομο, η οποία έχει κάνει ζημιά στην πόλη, στην κίνηση, στις Αλαμίνες εκεί πέρα. Δηλαδή, ο κόσμος μπροστά στα δικαστήρια που έχει κάνει ποδηλατόδρομο, στο οποίο δεν χρησιμοποιείται από κανένα. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο απίστευτα, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν έχω δει έργα να πεις ότι έγινε κάποιο έργο. Και όρημα έργα με χρηματοδοτήσεις, όρημα. Στην Τούμπα πάνω, η Στάβλη, η Παπάφη. Ή το Πάρκο Αμαία. Τώρα ξεκίνησε. Όρημα έργα, τα οποία αυτά είχαν γίνει από την προηγούμενη, από τον Μπουτάρη. Με χρηματοδότηση. Τώρα, παιδί, περνάω εκεί πέρα από τη Λαμπράκη. Το είδα δηλαδή ότι ξεκινάνε, δηλαδή ξεκινήσαν τώρα, μετά από 4 χρόνια. Γιατί προεκλογικά, εντάξει. Μια τελευταία ερώτηση. Αν σας εμπιστευτούν οι πολίτες, ο κύριος Ορφανός αναλάβει το Δήμο, εκλεγείτε εσείς. Ποια θα ήταν η πρώτη πράξη, το πρώτο μέτρο που θα θέλατε να λάβετε για την πόλη? Οι δημόσιες τουαλέτες. Οι δημόσιες τουαλέτες. Ναι, ναι. Είμαι δηλαδή εκνευρισμένος επάνω σε αυτό το θέμα. ξέρετε γιατί. Γιατί είναι έτοιμο. Δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν τα καταστούν λειτουργικές, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Είναι έτοιμες. Δεν είναι δηλαδή να πεις να κατασκευάσεις. Πηγαίνεις, κάνεις ένα καθάρισμα, ένα βάψιμο που λέμε, ένα τέτοιο. Βλέπουμε τι γίνεται εκεί. Και συνδέουμε αποχέτευση και ρεύμα. Βλέπουμε τι γίνεται με το πώς θα δουλέψει και τις βάζουμε και τις δίνουμε. Δηλαδή, τι να πω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται γρήγορα. Τι να πω. Για να δούμε. Κύριε Χαλιαμπάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τεράστιο παραμένει το πρόβλημα στον ΟΑΣΤ, καθώς οι ελλείψεις οδηγών είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού τονίζουν πως πρέπει άμεσα να προσληφθούν τουλάχιστον 400 οδηγοί, ώστε να περιοριστεί κάπως το πρόβλημα στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και να μην ταλαιπωρείται το επιβατικό κοινό με καθυστερήσεις δρομολογίων. Πως είναι φυσικό, λόγω του μειωμένου προσωπικού, στην πόλη κυκλοφορούν 100 λεωφορεία λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε, ενώ τη θερινή περίοδο ο αριθμός αυτός θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Με περιορισμένα λεωφορεία που θα μειωθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο δίμηνο, κατά το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το θερινό ωράριο, λειτουργεί το τελευταίο διάστημα ο ΟΑΣΤ. Και μπορεί το θέμα του γερασμένου στόλου των λεωφορείων του οργανισμού που παθαίνουν συχνά βλάβες να είναι γνωστή πληγή της Θεσσαλονίκης, όμως αυτή τη φορά δεν αποτελεί τον βασικό λόγο του προβλήματος. Αιτία είναι η έλλειψη οδηγών, οι οποίοι πλέον δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βάρδιες. Ο ΟΑΣΤ στη χειμερινή περίοδο με τις γραμμές που έχουν παρακολουθεί βέβαια στα ΚΤΕΛ θα πρέπει να κυκλοφορεί 380 οχήματα, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο γίνονται γύρω στα 280 τα οχήματα που πρέπει να κυκλοφορεί. Φυσικά η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει και υφίσταται. Σήμερα που μιλάμε, που είναι ακόμα χειμερινή περίοδο, δηλαδή είναι τελευταία μέρα της χειμερινής περίοδου, βγαίνουν γύρω στα 260 αυτοκίνητα με το ζόρι. Και αυτό επειδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού, όπως σας εξήγησα. Από αύριο με τα θερινά, πιστεύω ότι θα βγαίνουν γύρω στα 240 με 250 αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της συμπρωτεύουσας κυκλοφορούν περίπου 280 λεωφορεία αντί για 380. Με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΑΣΤ, Γιάννη Δήμκα, να επισημαίνει πως κάποιες μέρες ο αριθμός είναι μικρότερος, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων οδηγών. Όπως λέει, για να περιοριστεί το πρόβλημα, κρίνεται επιτακτική η πρόσληψη τουλάχιστον 400 οδηγών που θα προσφέρουν σημαντικές ανάσες στις ήδη επιβαρημένες και χιλιοταλαιπωρημένες αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Για να μπορέσουν να καλυφθούν σήμερα όλες οι βάρδιες, χρειάζονται περίπου 1250 με 1300 οδηγοί. Σήμερα με το ζόρι είμαστε 820 οδηγοί εν ενεργεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα πρόσληψη προσωπικού τουλάχιστον 400 οδηγών για να μπορέσει να περιοριστεί, για να μην μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Από την 1η Ιουλίου και μέχρι τις 31 Αυγούστου τίθεται σε λειτουργία το θερινό πρόγραμμα του ΟΑΣΤ, κατά το οποίο έτσι κι αλλιώς περιορίζονται τα δρομολόγια, αφού έτσι κι αλλιώς είναι μειωμένες και οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού. Το φετινό καλοκαίρι όμως, εξαιτίας των προβλημάτων, τα δρομολόγια θα είναι ακόμη λιγότερα. Άλλωστε, τα λεωφορεία που αγόρασε από τη Λειψία και παραχώρησε στον ΟΑΣΤ Δήμος Θεσσαλονίκης σταδιακά παροπλίζονται, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν ούτε κλιματισμό ούτε παράθυρα. Αυτά την καλοκαιρινή περίοδο πάντα αποσύρονται. Τα οχήματα αυτά είχαν έρθει χωρίς κλιματισμό. Έχουν μόνο κλιματισμό για τον οδηγό, δεν έχουν κλιματισμό για το επιβατικό κοινό.
Οπότε καταλαβαίνετε με το που αρχίζει να αυξάνει η θερμοκρασία, τα οχήματα αυτά αποσύρονται και ξανακυκλοφορούν μετά το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είχαν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες παλιότερα για να τοποθετηθεί κλιματισμός. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Λογικά δεν έχουν προχωρήσει διαδικασίες του διαγωνισμού. Οπότε κατά την θερινή περίοδο τα οχήματα αυτά αποσύρονται. Απλά επειδή όπως σας εξήγησα βγαίνουν λιγότερα οχήματα, συνήθως δεν δημιουργείται πρόβλημα γιατί υπάρχει στόλος οχημάτων να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη προσωπικού. Και όλα αυτά τη στιγμή που το μεγάλο στοίχημα, όπως εξηγεί ο κύριος Δήμικας, είναι το Σεπτέμβριο, καθώς αν παραμείνει ως έχει αυτή η κατάσταση, ελοχεύει ο κίνδυνος να κυκλοφορούν στην πόλη περί τα 200 λεωφορεία. Μάλιστα, θέλοντας να ταρακουνήσει τους υπευθύνους, λέει ότι οι προσλήψεις πρέπει να γίνουν χθες. Έχουν δείξει ότι έχουν καταλάβει το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουν. Εύχομαι η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις με γλίγορες διαδικασίες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάτι αντίστοιχο να σας θυμίσω ότι μέσα στην περίοδο του κορονοϊού είχε συμβεί για την Αθήνα. Μέσα σε 3 μήνες είχαν προσλάβει 400 άτομα ακριβώς για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Άρα και η τεχνογνωσία εντός εισαγωγικών υπάρχει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και ο τρόπος υπάρχει αρκεί να το θελήσουμε. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Δήμκας, τα χρόνια προβλήματα στον ΟΑΣΤ δεν επηρεάζουν μόνο τους εργαζόμενους του οργανισμού, αλλά το επιβατικό κοινό της πόλης, το οποίο και πληρώνει ουσιαστικά το μάρμαρο των καθυστερήσεων και των υπολείπων δυσλειτουργιών, με την οργή και την αγανάκτησή τους σε αρκετές περιπτώσεις να ξεπερνούν κάθε όριο. Μα φυσικά, ο κόσμος είναι αυτός που ταλαιπωρείται. Όταν περιμένει ο άλλος στη στάση 25 και 30 λεπτά, ο κόσμος είναι που ταλαιπωρείται και φυσικά όλη αυτή την ταλαιπώρια τη βγάζει μετά και στον οδηγό. Έτσι. Και είναι όχι λογικό, αναμενόμενο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο. Λογικό δεν είναι γιατί ο οδηγός δεν φταίει σε τίποτα. Ο οδηγός θα ήθελε να έχει κάθε 10 λεπτά λεωφορείο και αντί το λεωφορείο να είναι γεμάτο, να μπορεί να μεταφέρει άνετα το επιβατικό κοινό. Σύμφωνα πάντως με τους εργαζόμενους, η λύση είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, αφού ο ΑΣΤ είναι μεν υπό εκαθάριση, αλλά εν λειτουργία. Κάτι που είχαν επισημάνει και στις αρχές Μαΐου και στον τότε Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο σε θέματα υποδομών και μεταφορών, Γιώργο Γεραπετρίτη, σε συνάντηση που είχαν στη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα αναμένεται να είναι πρώτο στην ατζέντα των συζητήσεων με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, καθώς αφενός μεν παραμένει άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης, αφετέρου δε, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και τα 120 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, όταν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και οι απαραίτητες εγκρίσεις. Τεράστιο παραμένει, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα στον ΟΑΣΤ, καθώς οι ελλείψεις οδηγών είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού τονίζουν πως πρέπει άμεσα να προσληφθούν τουλάχιστον 400 οδηγοί, ώστε να περιοριστεί κάπως το πρόβλημα στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και να μην ταλαιπωρείται το επιβατικό κοινό με καθυστερήσεις δρομολογίων. Όπως είναι φυσικό, λόγω του μειωμένου προσωπικού, στην πόλη κυκλοφορούν 100 λεωφορεία λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε, ενώ τη θερινή περίοδο ο αριθμός αυτός θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Με περιορισμένα λεωφορεία που θα μειωθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο δίμηνο, κατά το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το θερινό ωράριο, λειτουργεί το τελευταίο διάστημα ο ΟΑΣΤ. Και μπορεί το θέμα του γερασμένου στόλου των λεωφορείων του οργανισμού που παθαίνουν συχνά βλάβες να είναι γνωστή πληγή της Θεσσαλονίκης, όμως αυτή τη φορά δεν αποτελεί τον βασικό λόγο του προβλήματος. Αιτία είναι η έλλειψη οδηγών, οι οποίοι πλέον δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βάρδιες. Ο ΟΑΣΤ στη χειμερινή περίοδο με τις γραμμές που έχουν παρακολουθεί βέβαια στα ΚΤΕΛ θα πρέπει να κυκλοφορεί 380 οχήματα, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο γίνονται γύρω στα 280 τα οχήματα που πρέπει να κυκλοφορεί. Φυσικά η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει και υφίσταται. Σήμερα που μιλάμε που είναι ακόμα χειμερινή περίοδο, δηλαδή είναι η τελευταία μέρα της χειμερινής περίοδου, βγαίνουν γύρω στα 260 αυτοκίνητα με το ζόρι. Και αυτό επειδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού που σας εξήγησα. Από αύριο με τα θερινά πιστεύω ότι θα βγαίνουν γύρω στα 240 με 250 αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της συμπρωτεύουσας κυκλοφορούν περίπου 280 λεωφορεία αντί για 380, με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΑΣΤ, Γιάννη Δήμκα, να επισημαίνει πως κάποιες μέρες ο αριθμός είναι μικρότερος, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων οδηγών. Όπως λέει,
για να περιοριστεί το πρόβλημα, κρίνεται επιτακτική η πρόσληψη τουλάχιστον 400 οδηγών που θα προσφέρουν σημαντικές ανάσες στις ήδη επιβαρημένες και χιλιοταλαιπωρημένες αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Για να μπορέσουν να καλυφθούν σήμερα όλες οι βάρδιες, χρειάζονται περίπου 1250 με 1300 οδηγοί. Σήμερα με το ζόρι είμαστε 820 οδηγοί εν ενεργεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα πρόσληψη προσωπικού τουλάχιστον 400 οδηγών για να μπορέσει να περιοριστεί, για να μην μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Από την 1η Ιουλίου και μέχρι τις 31 Αυγούστου τίθεται σε λειτουργία το θερινό πρόγραμμα του ΟΑΣΤ, κατά το οποίο έτσι κι αλλιώς περιορίζονται τα δρομολόγια, αφού έτσι κι αλλιώς είναι μειωμένες και οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού. Το φετινό καλοκαίρι όμως, εξαιτίας των προβλημάτων, τα δρομολόγια θα είναι ακόμη λιγότερα. Άλλωστε, τα λεωφορεία που αγόρασε από τη Λειψία και παραχώρησε στον ΟΑΣΤ ο Δήμος Θεσσαλονίκης σταδιακά παροπλίζονται, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν ούτε κλιματισμό ούτε παράθυρα. Αυτά την καλοκαιρινή περίοδο πάντα αποσύρονται. Τα οχήματα αυτά είχαν έρθει χωρίς κλιματισμό. Έχουν μόνο κλιματισμό για τον οδηγό, δεν έχουν κλιματισμό για το επιβατικό κοινό. Οπότε καταλαβαίνετε, με το που αρχίζει να αυξάνει η θερμοκρασία, τα οχήματα αυτά αποσύρονται και ξανακυκλοφορούν μετά το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είχαν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες παλιότερα για να τοποθετηθεί κλιματισμός. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Λογικά δεν έχουν προχωρήσει διαδικασίες του διαγωνισμού. Οπότε κατά την θερινή περίοδο τα οχήματα αυτά αποσύρονται. Απλά επειδή, όπως σας εξήγησα, βγαίνουν λιγότερα οχήματα, συνήθως δεν δημιουργείται πρόβλημα, γιατί υπάρχει στόλος οχημάτων να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη προσωπικού. Και όλα αυτά τη στιγμή που το μεγάλο στοίχημα, όπως εξηγεί ο κύριος Δήμκας, είναι το Σεπτέμβριο, καθώς αν παραμείνει ως έχει αυτή η κατάσταση, ελοχεύει ο κίνδυνος να κυκλοφορούν στην πόλη περί τα 200 λεωφορεία. Μάλιστα, θέλοντας να ταρακουνήσει τους υπευθύνους, λέει ότι οι προσλήψεις πρέπει να γίνουν χθες. Έχουν δείξει ότι έχουν καταλάβει το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουν. Εύχομαι η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις με γλίγορες διαδικασίες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάτι αντίστοιχο να σας θυμίσω ότι μέσα στην περίοδο του κορονοϊού είχε συμβεί για την Αθήνα. Μέσα σε 3 μήνες είχαν προσλάβει 400 άτομα ακριβώς για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Άρα και η τεχνογνωσία εντός εισαγωγικών υπάρχει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και ο τρόπος υπάρχει, αρκεί να το θελήσουμε. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Δήμκας, τα χρόνια προβλήματα στον ΟΑΣΤ δεν επηρεάζουν μόνο τους εργαζόμενους του οργανισμού, αλλά το επιβατικό κοινό της πόλης, το οποίο και πληρώνει ουσιαστικά το μάρμαρο των καθυστερήσεων και των υπολείπων δυσλειτουργιών, με την οργή και την αγανάκτησή τους σε αρκετές περιπτώσεις να ξεπερνούν κάθε όριο. Μα φυσικά, ο κόσμος είναι αυτός που ταλαιπωρείται. Όταν περιμένει ο άλλος στη στάση 25 και 30 λεπτά, ο κόσμος είναι που ταλαιπωρείται και φυσικά όλη αυτή την ταλαιπώρια τη βγάζει μετά και στον οδηγό. Έτσι. Και είναι όχι λογικό, αναμενόμενο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο. Λογικό δεν είναι, γιατί ο οδηγός δεν φταίει σε τίποτα. Δεν φταίει ο οδηγός, και ο οδηγός θα ήθελε να έχει κάθε 10 λεπτά λεωφορείο, γιατί το λεωφορείο να είναι γεμάτο, να μπορεί να μεταφέρει άνετα το επιβατικό κοινό. Σύμφωνα πάντως με τους εργαζόμενους, η λύση είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, αφού ο ΟΑΣΤ είναι μεν υπό εκαθάριση, αλλά εν λειτουργία. Κάτι που είχαν επισημάνει και στις αρχές Μαΐου και στον τότε Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο σε θέματα υποδομών και μεταφορών, Γιώργο Γεραπετρίτη, σε συνάντηση που είχαν στη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα αναμένεται να είναι πρώτο στην ατζέντα των συζητήσεων με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, καθώς αφενός μεν παραμένει άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης, αφετέρου δε, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και τα 120 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, όταν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρότεινε 15 περιοχές στην Ακτογραμμή και στις Λίμνες για την κατασκευή υδατοδρομείων. Έως το τέλος του 2023 θα οριστικοποιηθεί το ποιες θα είναι οι προκρινόμενες θέσεις για τα υδατοδρόμια. Πριν από περίπου 5 μήνες, το Υπουργείο Μεταφορών ζήτησε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να υποδείξει πιθανές θέσεις υδατοδρομείων στην περιοχή. Η λίστα με τα συγκεκριμένα σημεία ήταν απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθεί σχετική μελέτη για να ερευνηθεί η βιωσιμότητα αυτών των υδατοδρομείων για να ξεκινήσουν στη συνέχεια οι διαδικασίες αδειοδότησης σε συνεργασία με τα κατατόπους λιμενικά ταμεία και τους Δήμους. Προτείναμε κάποιες θέσεις που θεωρούμε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγκατασταθούν τα υδατοδρόμια και περιμένουμε από εκεί και πέρα να γίνει κάποια μελέτη
προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι αυτό που προτείναμε εμείς είναι και εφικτό να γίνει τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Θεωρώ ότι η εγκατάσταση ενός δικτύου υδατοδρομίων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την επισκεψιμότητα υψηλών προδιαγραφών, οικονομικών προδιαγραφών τουριστών και θα εξυπηρετήσει βέβαια και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Τα σημεία που υπέδειξε η περιφέρεια είναι 15, αξιοποιώντας έτσι την ακτογραμμή που έχει, αλλά ακόμα και τις λίμνες που βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία. Αρκετές περιοχές, είναι γύρω στις 15 αν θυμάμαι καλά, οι περιοχές που προτείναμε, τόσο κατά μήκος των αυτών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και κάποιων λιμνών που θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον προκειμένου και την δυνατότητα εγκατάστασης υδατοδρομίων σε αυτές. Όπως είναι η Δοϊράνη, η Βεβορίτιδα, η Κερκίνη. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, πρέπει να τα δούμε και κατά πόσο είναι και βιώσιμα οικονομικά. Και αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει μια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας που να πιστοποιεί ότι αυτές οι θέσεις δείχνονται για την εγκατάσταση υδατοδρομίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα συμπεριλήφθηκαν η Πιερία με τον Πλαταμόνα και την παραλία Κατερίνης, η Θεσσαλονίκη με το λιμάνι, το Μέγαρο Μουσικής, το αεροδρόμιο και τη Μαρίνα Ρετσούς. Στη Χαλκιδική, σε κάθε πόδι υπάρχουν 2-3 σημεία. Την Ουρανούπολη, ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί η Ασπροβάλτα και η Αμφίπολη. Επιπλέον, στη λίστα υπάρχουν και οι λίμνες Κερκίνη, Φεγορίτιδα και Δοϊράνη. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί ποιες θα είναι οι περιοχές των υδατοδρομίων. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι μέσα στο 23 θα ξέρουμε ποιες θέσεις έχουν προκριθεί. Παρότι υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις προς την αδειοδότηση κατασκευής υδατοδρομίων, η εμπλοκή των λιμενικών ταμείων και των Δήμων εξακολουθεί να προκαλεί αρκετές καθυστερήσεις. 6 νέες συλλήψεις, κυρίες και κύριοι, για παιδική πορνογραφία και εκδικητική πορνογραφία στο διαδίκτυο πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Συγκοινωνούντα δοχεία», που έχει ως στόχο την καταπολέμηση αυτών των δύο φαινομένων. Μάλιστα, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 32 ατόμων. Πανελλαδική αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Συγκοινωνούντα δοχεία» πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 32 ατόμων, 31 ημεδαπών και 1 αλλοδαπού, από τους οποίους οι 6 συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων και revenge porn μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελλάς, προέκυψε ότι χρήστες του διαδικτύου διατηρούσαν πρόσβαση σε διακομιστές δημοφιλούς σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και διακινούσαν μεγάλο όγκο εγχώριου και διεθνούς υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και εκδικητικής πορνογραφίας ανηλίκων και ενηλίκων. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, γνωστοποιούσαν το υλικό που κατήχαν και ζητούσαν επικοινωνία μέσω προσωπικών μηνυμάτων προκειμένου να πωλήσουν ή να ανταλλάξουν τα επίμαχα αρχεία. Για να προσελκύσουν περισσότερα άτομα, δημοσίευαν απροκάλυπτα μέρος του υλικού ή ακόμη και τα ονοματεπώνυμα των ανηλίκων ή ενηλίκων θυμάτων για τα οποία διέθεταν σχετικό πορνογραφικό υλικό. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, γνωστοποιούσαν την πόλη διαμονής των θυμάτων ή αντιστοίχιζαν το υλικό που κατήχαν σε άλλα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να είναι δυνατή και η μελλοντική απευθείας επικοινωνία των παραληπτών με τα θύματα και να τα εκβιάσουν για τη λήψη χρηματικών ποσών ή για επιπλέον υλικό. Εμπλούτιζαν και ανανέωναν τακτικά το συνολικό επίμαχο υλικό των θυμάτων, ώστε να είναι πρόσφορη η διαρκής αγοραπολισία ή και ανταλλαγή του σε όλους τους διακομιστές. Το παραπάνω υλικό διέθεταν εναντί χρηματικών ποσών που κυμαίνονταν από 5 ευρώ έως 35 ευρώ, ώστε οι χρήστες κατά περίπτωση να αποκτούν πρόσβαση σε όλο το υλικό που ήταν αποθηκευμένο σε κάθε διακομιστή, πλήρη πρόσβαση σε κλειδωμένα κανάλια όπου βρισκόταν ομαδοποιημένο το ανωτέρω υλικό και κατηγοριοποιημένο βάσει προσωπικών στοιχείων θύματος ή αναπεριοχή κατοικίας του και δυνατότητα να κατεβάσουν όλο το επίμαχο υλικό μέσω υπερσυνδέσμων. Από τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών, το διάστημα από 16 μέχρι 26 Ιουνίου στα σπίτια των εμπλεκομένων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθο, Καλαμάτα, Χαλκιδική, Δράμα, Κομωτινή, Καστοριά, Κοζάνη, Τολεμαΐδα, Γρεβενά, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Καρδίτσα, Βόλο, Φάρσαλα, Λιβέρι, Θήβα και Ρόδο, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
32 κινητά τηλέφωνα, 39 σκληρή δίσκη ηλεκτρονικού υπολογιστή, 3 φορητά μέσα αποθήκευσης, 2 κάρτες μνήμης τύπου SD, 11 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 30 ανήλικα θύματα ηλικίας 13 έως 17 ετών, καθώς και 10 ενήλικα θύματα εκδικητικής πορνογραφίας. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μερικά λεπτά με τον απέναντί μου Χρήστο Τσαλικίδη. Καλή σας νύχτα.